Και έχω εδώ λοιπόν ένα βιβλίο. Κάτσε να το βάλω κάπου να μην γυαλίζει. Πού να στο βάλω να μην γυαλίζει. Που γυαλίζει παντού. Πού να το βάλω. Εκεί. Τέλεια, το έχουμε. Μένιος Ακελερόπουλος, το σημάδι. Ολοκένουργιο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον συγγραφέα να μας διηγηθεί τι γίνεται, τι γινόταν στα γήπεδα και τι γίνεται στη γραφομηχανή. Προτιμάει το εκείνο το ρόλο ή αυτό το ρόλο. Κυρίες και κύριοι, στο να είμαστε ο Μένιος Ακελερόπουλος. Ναι. Καλώς τον! Καλώς τον, καλώς ήρθες. Να είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθες. Γεια σας. Γεια σου, Μάνιο μου. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καθίστε, ελάτε, παιδιά, ελάτε, παιδιά. Γεια σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ στη... Δεν είναι πολύ ωραίο και μεγάλο. Και σε γήπεδο. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Να είμαστε λοιπόν. Ωραία. Τι ενέργεια είναι αυτή, πολύ ωραία ενέργεια, ε. Να σου πω κάτι, μπορείς να φανταστείς άνθρωπο ο οποίος να είναι sportscaster, δεν λέγεστε. Sportscaster. Και να είναι μαλθακός ή να είναι πάρα πολύ όμως δεν γίνεται. Πρέπει να είναι στο νεύρο οι άνθρωποι, να είμαστε στην τζίτα, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Όντως, στο κόκκινο, όλα κόκκινα. Όλα κόκκινα. Λοιπόν, ο Μένιος Ακελερόπουλος έχει κινδυνέψει δύο φορές. Η μία φορά ήταν όταν πήγε να πέσει από την ταράτσα του σπιτιού του. Τα λέω καλά. Όχι. Έπεσε, παιδιά, ναι. Έπεσε. Αλήθεια. Έπεσε. Τον κυνηγούσε η μαμά του. Μικρός δηλαδή. Πολύ. Και. Παναγία μου. Κοίταξε. Η μαμά λέει, μας περιόριζε ότι εδώ θα παίξετε, εδώ θα κάνετε. Και τι είναι εδώ φυλακή, δηλαδή μας περιορίζει. Και κάποια στιγμή. Επανάσταση. Με κυνηγάει για να μου τις βρέξει βέβαια. Και σκεφτόμουν ότι τα πουλιά γιατί πετάνε. Και φεύγουν να πετάξουν λίγο. Εντάξει, να σου πω, φαντάζομαι τη μητέρα σας εκείνη την ώρα που θα είδε το παιδί της. Άστο. Να πετάει. Να πετάει. Να ύπταται. Το ίδιο το παιδί της αληθεί με το πεζοδρόμιο. Ω Χριστέ μου. Για πόσο ύψος μιλάμε. Βάλε μια ταράτσια ενός διόροφου. Διόρθωτήριο. Σχεδόν τριόροφο. Σχεδόν τριόροφο. Μικρό, πολύ. Πέντε. Πέντε. Τέσσερα. Ω Χριστέ μου. Εντατική. 40 μέρες πόσο ήταν, πάγους, ναι, και τάματα μετά. Μετά μετάξανε στην Παναγιά και στον Χριστό και κάθε μεγάλη πέντε πέρα πάνω ένα στεφάνι, στο Σταυρό. Τι λες, ρε Σημαίνιο. Και αυτή ήταν. Και όπως είπε και ο γιατρός, όταν πια κάποια στιγμή συνήλθα και κουνιέμαι, η μάνα μου κλαίει, λέει ο. Του λέει, γιατρέ μου, θα μείνει εδώ. Και τη λέει ειρωνικά, μάλλον κυρία μου. Λέω, τι θα πει μάλλον. Και λέει, μου λέει, είσαι μεγάλο κάθαρμα, ή μάλλον θα γίνει μεγάλο κάθαρμα. Νομίζω ότι έγινε. Έγινες μεγάλο κάθαρμα, έτσι νιώθεις. Δηλαδή, αν σου πει κάποιος, περίγραψέ μου τον εαυτό σου, περίγραψέ μου τον Μένιο, θα πεις είμαι ένα κάθαρμα. Δεν μπορεί να. Καθαρματάκι. Καθαρματάκι. Τα καλά σου στοιχεία ποια είναι. Είμαι γλυκό αγόρι. Είναι ένα καθαρματάκι, αλλά και γλυκό αγόρι. Η δεύτερη φορά, πες μου, ποια ήταν που κινδύνεψε η ζωή σου σοβαρά. Έχει κινδυνεύσει πάρα πολλές φορές. Όχι μία και δύο και τρεις, πάρα πολλές φορές. Βίβερε περικολοζαμέντε. Δηλαδή, το ζήν επικινδύνος. Η δουλειά μου ήταν βεβαίως τα αθλητικά, να ακολουθώ τις ομάδες, εξωτερικά πάρα πολλά. Θυμάμαι πρόχειρα έτσι το 1984, παίζει ο Παναθηναϊκός στο Belfast, με μια απίθανη ομάδα που τη λέγανε Linfield, και το βράδυ σαν άνθρωποι πάμε να φάμε σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο. Και στο γυρισμό λοιπόν, δεν σταματούσε κανένα ταξί. Δεν σταματάνε οι παλιά άνθρωποι, μου τζόναμε κιόλας ελληνικά βεβαίως. Δεν σταματάει κανείς. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε στο Ολυμπιακό στάδιο και πρέπει να βγούμε στην Κηφισίας. Σκοτάδια, βράδυ και κάποια στιγμή κοκαλώνουμε γιατί ακούμε πάρα πολλά πυρά και σφαίρες και είναι ένα μπλόκο της αστυνομίας στον Ήρα. Λοιπόν, ήταν τρομοκράτες οι άνθρωποι. Ω Χριστέ μου. Και βέβαια αρχίζουν με τα πολυβόλα. Εμείς είμαστε ακίνητοι, στήλη άλατος. Με όλα τα συνεπακόλουθα, δηλαδή με λίγα λόγια. Με συγχωρείτε, κυρίες μου και κύριοι, κατουρηθήκαμε πάνω μας. Τι έχεις ζήσει. Ήρθα και μας πήρανε μια άβρα της αστυνομίας και γλιτώσαμε κλπ. Έχεις ζήσει απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι, οκ. Έχω ζήσει τρεις ζωές. Όχι του James Bond βέβαια, αλλά ωραία πράγματα. Δηλαδή ταξίδια, αποστολές, πράγματα που δεν θα μπορούσε να ζήσει ένας έτσι. Απλός άνθρωπος, ο πατέρας μου ήθελε να με κάνει δικηγόρο, μάλλον δικαστή, πάση θυσία, με το μαχαίρι στο λαιμό. Και λέω ρε παιδί, αν γινόμουν δικηγόρος, άντε να ήμουν στην Κοζάνη για κανένα πλάκωμα, επειδή η κυρία από πάνω λέρωσε τα ρούχα της από κάτω.
και σε πιο δύσκολες περιπτώσεις, αλλά όλη αυτή τη μαγεία δεν θα την είχε ζήσει. Σ' αρέσει η ένταση, είναι προφανές. Σ' αρέσει η ένταση, δηλαδή όσο και να. Δηλαδή, ωραία, κίνδυνη. Έχει ζήσει τρεις ζωές, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να τα κάνει αλλιώς τα πράγματα στη ζωή σου. Όχι, μπορώ να πω πάρα πολύ ευχαριστημένο. Απλώς σκέφτομαι καμιά φορά και τη Χαρούλα, σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και καημή, τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πληρωμή. Ας πούμε, δηλαδή, η ζωή έγινε πολύ δύσκολη, υπό την έννοια ότι ξέρεις, πολλοί άνθρωποι δούλεψαν σκληρά, έκαναν πράγματα, πάλεψαν. Περίμεναν ότι κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, θα είναι λίγο πιο ήρεμη, κατ' επιλογή, έτσι. Εδώ η κατάσταση γενικότερα είναι πάρα πολύ δύσκολη και βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους που δυσκολεύονται πάρα πολύ, που καταστρέφονται, καριέρες ολόκληρες. Θέλω εγώ, ας πούμε, τις προάλλες συνάντησα ένα πολιτικό μηχανικό που ο άνθρωπος είχε παλέψει πάρα πολύ, είχε χτίσει δεν ξέρω τι και πόσα και πλέον δεν έχει δουλειά καν. Πρέπει να πουλήσει ό,τι έχει για να επιβιώσει. Και πολλοί συνάδελφοι μας, βέβαια. Όπως πολλοί άλλοι. Φαντάζομαι ότι όλη αυτή η έντονη ζωή και οι περιπέτειες που έχει ζήσει και οι εμπειρίες που έχει αποκτήσει. Εντάξει, δεν είμαι ο Τζέιμς, έτσι. Όχι, δεν είσαι ο Τζέιμς, είσαι ο Μποντ. Σκέτο. Όλα αυτά λοιπόν που έχει ζήσει ήταν και ένας λόγος για τον οποίο στράφηκε στο γράψιμο. Ήθελες να τα μοιραστείς, ήθελες κάπου να εκτονώσεις αυτές τις. Όλα αυτά που έχει ζήσει μέσα στο χαρτί. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ ενέργεια. Δηλαδή, ας πούμε, φαίνεται. Δεν μπορώ να καθίσω έτσι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ. Κοίτα, μπορεί να σε. Εμείς άσχημα να καθόμαστε. Μπορεί να σηκώσει και να πηγαίνει πάνω κάτω και να κάνουμε τη συνέντευξη έτσι. Ο Μένιος πάνω κάτω και. Το κάνω όλη την ημέρα. Είμαι βέβαιη. Λοιπόν, δηλαδή, δύσκολα να καθόμαστε σε καρέκλα. Είχα πάρα πολλές εμπειρίες και παραστάσεις από πολλά ταξίδια που οφείλω ευγνωμοσύνη σε αυτή τη δουλειά. Διότι, επαναλαμβάνω, το να πας, ας πούμε, ενδεχομένως στο Παρίσι. Καλή του ώρα του Παρισιού ή στο Λονδίνο, ίσως είναι και εύκολο να προγραμματίσει κάποιος ένα ταξίδι και θα πάει. Το να βρεθεί στο Ρέικιαβικ, ας πούμε, στην Ισλανδία και να βλέπεις φάλαινες στη θάλασσα κλπ. Ή να πας στη Νότια Αφρική, όπως ήταν το Μουντιάλ του 2010 που πήγα στην Αφρική, στη Νότια Αφρική, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, είναι πράγματα που δεν στα δίνει εύκολα μια δουλειά. Οπότε ευγνωμονώ τη δουλειά αυτή, η οποία μου χάρισε ίσως και από μια δική μου τρέλα. Το δεύτερο μεγάλο δρόμο της ζωής μου, όπου είναι μια τεράστια λεωφόρος, το γράψιμο. Είχα πράγματα, ήθελα να δώσω πράγματα, ήθελα να γράψω, ήθελα να εκτονωθώ με τον τρόπο αυτό. Ήθελα να κάνω και ψυχοθεραπεία. Το γράψιμο είναι τρελή ψυχοθεραπεία. Τρελή ψυχοθεραπεία. Ναι. Απλώς η δική μου περίπτωση άπτεται ψυχιάτρου, διότι όταν είσαι όλη μέρα στη δουλειά, δηλαδή πας στη δουλειά το πρωί και τελειώνεις το βράδυ, αργά. Το βράδυ που τελειώνεις, πώς είσαι. Είσαι κομμάτι, έτσι ας πούμε. Να φας δύο μπουκές, να πιεις κάτι και να πες να κοιμηθείς. Εσύ έγραφες. Εγώ την ώρα εκείνη ξεκινάω. Δηλαδή, ας πούμε, τα γραψίματα μου όλα, σε όλα τα βιβλία και στα 12, ξεκινάνε ακόμα στις 11-12 το βράδυ και πάνε 6 το πρωί. Οπότε κοιμάμαι 6 με 9. Για τον καταλαβαίνω. Και εγώ νύχτα γράφω. Τον καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, όλο αυτό είναι μια τρέλα για να το κάνεις. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Πριν πάμε να ξεφυλίσουμε λοιπόν το σημάδι, το ολοκένουργιο βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός και θα σας δώσουμε και 5 βιβλία που μας προσφέρουν πολύ ευγενικά και οι εκδόσεις και ο Μένιος, δώρο για σας. Πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο έφτιαξε η Πέννη, νομίζω μου είπατε. Η Μαρία Ιβλάχου και ο Βασίλης Δρυμούς λοιπόν έφτιαξαν το βίντεο του Μένιου και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για το σημάδι. Γεννήθηκε στον Πειραιά. Ο μπαμπάς Γιώργος ήταν ένας πολύ συντηρητικός άνθρωπος, από τον οποίο πήρε τη λατρεία του για τις εφημερίδες. Στα 15 του, ο Μένιος Αγγελαρόπουλος ήξερε ότι θα γίνει αθλητικογράφος. Ζητάει δουλειά στο Φως, εφημερίδα του Ολυμπιακού, και όταν τον ρωτάει ο Νικολαίδης, ο εκδότης, τι ομάδα είναι, απαντάει «Παναθηναϊκός». «Και τι θες εδώ», τον ξαναρωτάει. «Η εφημερίδα σας είναι η καλύτερη», του απαντά, και αυτός, αφού του λέει ότι είναι τρελός, τον προσλαμβάνει. Φυσικά η νομική που ακολούθησε αργότερα έμεινε στον πάκο για πάντα, ενώ η δικηγορία ήταν μόνιμα σε θέση offside. Εκτός από τη χαρά να βρίσκεται στα ποδητήρια με τον Ζιντάν, τον Μπέκαμ και τον Ροναλντίνιο, ένιωσε και πως είναι να σε δέρουν 100 άνθρωποι και μάλιστα φίλαθλοι της ομάδας του. Εργάζεται σε δεκάδες εφημερίδες, ραδιόφωνα, κανάλια. Έκανε 3 φορές το γύρο της Ευρώπης, φτάνοντας ως τη Νότια Αφρική με εκατοντάδες ρεπορτάζ και χιλιάδες βίντεο, όλα με ένα δικό του χαρακτηριστικό χρώμα.
Αυτή η μαγεία τον έκανε τόσο ξεχωριστό. Όταν όλο αυτό άρχισε να ξεθοριάζει μέσα του, σκέφτηκε να κάνει ένα βιβλίο. Από το 2003 ως το 2015 έχει γράψει 12 βιβλία και να είναι καλά, περιμένουμε κι άλλα. Μένιο, έχουμε περάσει πολλά βράδια μαζί. Εσύ δίπλα στις γραμμές του γηπέδου, να νιώθεις την ανάσα των παικτών, εμείς στην εξέδρα ή στην τηλεόραση. Αλλά και έχεις τον τρόπο να τα κάνεις όλα τόσο εύκολα και τόσο μαγικά, λες και ήμασταν κι εμείς εκεί, μαζί σου, δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ ή δίπλα στον προπονητή. Αυτό είναι και το καλύτερο σου γκολ. Η κυρία με την οποία έχω περάσει πολλά βράδια μαζί, πού είναι? θα αναγνώριζα το κείμενο του Βασίλη Δρυμούση ανάμεσα σε χίλια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε, ας πούμε. Η εκφώνηση της Μαρίας Βλάχου και η επιμέλεια της Έλληνας Καταχάνα. Τρεις άνθρωποι δούλεψαν για το βίντεο αυτό. Ωραία, αλλά μια κυρία λέει πέρασε μαζί μου πολλά βράδια. Η μπάλα. Η μπάλα. Ποιοι φίλαθλοι σε έδιραν τη δικιά μα τη ομάδα, τη δικιά σου? Εννοείται. 1983, 7 Οκτωβρίου του 83, ναι. Πιτσιρικάκι, στο Έθνος τότε. Έχω πάει στην προμόνωση του Παναθηναϊκού, όπως πήγαινα κάθε μέρα, γιατί τα ρεπορτάζ τότε ήταν επιτόπια, δεν ήταν ούτε ίντερνετ, ούτε Google, ούτε επιτόπια. Ναι. Έχω βγάλει ένα θέμα λίγες μέρες νωρίτερα στο Έθνος, ότι ο Γιάτσε Γκμόχ, ο περίφημος Γκμόχ, δεν υπολόγιζε δύο πιτσιρίκια της ομάδας που τους είχε αγοράσει από τον Απόλλωνα, τον Δοντά και τον Μπέριο. Και έχω βγάλει ένα δισέλιδο την ημέρα εκείνη στο κεντρικό σαλόνι του Έθνος, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου. Πονόδοντος για πάω, Δοντάς Μπέριος. Και όταν μπαίνω στο γήπεδο, είναι ο Γκμόχ, ο οποίος ήταν απόλυτος βέβαια και συγκλονιστικός προπονητής, σηκώνει το χέρι. Αυτό κούρβα, κατάσκοπο σαμποτέρ ομάδας. Γυρίζω. Σκοτώστε τον. Βλέπω από πάνω 100 ανθρώπους, οι οποίοι μου πετάνε, ήταν υπό επιδιόρθωση η λεωφόρος τότε, όπως είναι πάντα δηλαδή, αιώνια, και αρχίσαν να μου πετάνε, επειδή είχαν έργα σε εξέλιξη, καδρόνια, τσιμέντα, πέτρες, άμμο κλπ. Πιτσιρικάκος, ευτυχώς πάντα γυμνασμένος, βλέπω ένα πορτάκι, φεύγω, τρέχω προς την Τσόχα ανάποδα. Η Τσόχα είναι η παράλληλη της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ναι, την ξέρουμε, την ξέρουμε. Μπαραόντα. Ναι, από εκεί την ξέρουμε. Τρέχω λοιπόν. Γι' αυτό το είπα. Ναι. Τρέχω λοιπόν προς τα κάτω, όπου βρίσκω ένα ταξί. Προσπαθώ να μπω στο ταξί γρήγορα. Και σαρπάζει. Αλλά μέχρι οι δύο γιαγιούλες που ήταν μέσα να καταλάβουν να τραβηχτούν, φτάνουν κοντά, κλείνουν την πόρτα του ταξί στο πόδι, σπάνε τον αστράγαλο, με βγάζουν έξω, σπάνε τη μύτη μου με διάφορα πράγματα, διότι εγώ. Κατάσκοπο κούρμπα σαμποτέρ ομάδας. Γιατί έχει ζήσει ο Μένιος Σακελαρόπουλος, πραγματικά, και μόνο 12 βιβλία θα γράψει 20. Πραγματικά, τι έχει ζήσει. Ναι, δεν θέλω να ασχολούμαι με τα αθλητικά στα βιβλία και γι' αυτό, ας πούμε, έκανα... Το ξέρω. Πάμε λίγο στο καινούριο σου, πάμε στο σημάδι, να μας πεις τι είδους μυθιστόρημα είναι το σημάδι. Ναι, θέλω να δηλώσω, πώς το λέγανε, τον παλιό νόμο. 105. 105, καταργήθηκε αυτός. Το ξέρω. Τον πρόλαβα εγώ. Όλοι μας. Εδώ προλάβαμε τον νόμο περί του αντιμποϊσμού, 4.000. Αυτό δεν τον πρόλαβε, εντάξει. Με τη Ζωή Λάσκαρη τον πρόλαβες. Ως ταινία, ναι, όχι ως νόμο. Ως ταινία, ως ταινία. Τον πρόλαβα. Όχι ρε παιδιά, και ως νόμο, προς Θεού. Λοιπόν, δεν είμαστε του περασμένου αιώνα. Σωστά. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν κάθομαι σε έναν καναπέ και μυρίζω τη σπανακόπιτα ή μαδάω μια μαργαρίτα τι θα γράψω, πώς θα γράψω. Τα βιβλία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό βιωματικά, δηλαδή εμπνέουμε μια ιστορία, mm-hmm. όπως εν προκειμένου το σημάδι. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι στην Πάτρα για να τακτοποιήσω το γιο μου πέρσι που είχε μπει στο μαθηματικό και ξαφνικά βλέπω ορδές πιτσιρικάδων, 18 κλπ, να βγαίνουν μία ώρα τη νύχτα με τα μάτια πλυσμένα. Ρε εσύ, γιατί έχουν τα μάτια πλυσμένα? Γιατί τώρα ξυπνήσανε. Αυτά λοιπόν ξυπνάγανε με ξυπνητήρι, για να αρπάξουν τη νύχτα, να τη ρουφήξουν. Και πάλι χαρούλα. Είναι μαγική και το ξαναλέω, αλλά τι να κάνουμε. Τη λατρεύει την Αλεξίου, τη λατρεύω, βέβαια. Μαζί μεγαλώσαμε. Πολλές νύχτες. Λοιπόν, τι λέει η χαρούλα? Η νύχτα θέλει έρωτα και βράδυ αξιμέρωτα. Και βράδυ αξιμέρωτα. Λοιπόν, τα πιτσιρίκια λοιπόν βγαίνουν έξω να αρπάξουν τη νύχτα και να την ξεζουμίσουν. Εκεί όμως υπάρχουν πάρα πολλοί κινδύνοι, διότι τα πιτσιρίκια συνήθως πάνε και στο αλκοόλ, πάνε και σε διάφορα πράγματα. Όταν λοιπόν βλέπω και κάποια παιδιά
ελπίζω να μην είναι πολλά, ελπίζω, φυσικά δεν είναι όλα, με ένα μπουκάλι κρασί στο χέρι. Mm-hmm. Σκέφτηκα διάολο, ας πούμε, τι μπορεί να γίνει με ένα πιτσιρίκι το οποίο υπό την επίρρεια του αλκοόλ, και βλέπουμε ότι τα πιτσιρίκια έχουν μια ροπή. Ναι. Τι μπορεί να συμβεί. Και μου ήρθε η ιστορία λοιπόν του Στέφανου Δημητρίου, mm-hmm. φοιτητή ιατρικής στην Πάτρα, mm-hmm. 20 ετών, ο οποίος είναι με μια κοπέλα, την Ελβίρα, 20 ετών και αυτή στην παιδαγωγική. Και όταν σε ένα πάρτι με πολύ αλκοόλ, με πολλά πράγματα κλπ. Έχει βγει ο Στέφανος για να φέρει ποτά, διότι έχουν τελειώσει. Γυρίζοντας βλέπει την κοπέλα του να φιλιέται, ή έτσι νόμιζε, ή έτσι πίστευε, με τον ανταγωνιστή του στην ιατρική και στις παρέες, μέσα στο μεθύσι και στα υπόλοιπα, παίρνει το μαχαίρι από τα λουκάνικα, εδώ δεν έχετε μαχαίρι εσείς, παίρνει το μαχαίρι, πάνε στη μέθη του και καρφώνει το παιδί, το παλικάρι νεκρό, η Ελβίρα πάει κοντά, μη Στέφανε, το μαχαίρι πάει στο μάγουλο, λοιπόν, να ένα σημάδι η Ελβίρα, τα σημάδια της ψυχής που ακολουθούν τον ίδιο, την οικογένειά του, την οικογένεια του αδικοχαμένου παλικαριού. Αυτή ήταν η πρωταρχική έμπνευση στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στην Πάτρα. Δηλαδή, προχωρούσα και συνέλαβα αυτήν την ιστορία. Εδώ πάλι ευγνωμονώ τη δουλειά μου. Έμελε να γίνει η έρευνα και το ρεπορτάζ. Το οποίο το κάνω σε όλα, ανεξαιρέτως στα βιβλία. Κανένα δεν έχει οσμή τρίτου ή περιγραφή τρίτων. Άρα. Αστυνομικό τμήμα Πάτρας, να δω το κελί που θα πάει ο Στέφανος, άρα δικαστήρια Πάτρας και στη συνέχεια κατά πόδας του κεντρικού ήρωα, το Στέφανο. Φυλακές Αυλώνας, πάνε οι ανήλικοι αρχικά, Διαβατά Θεσσαλονίκη και Κασαβέτη Αγροτικές του Βόλου. Ένα σακίδιο με τις φυλακές, αυτό γίνεται πάντα. Δηλαδή και τα βιβλία μου έχουν δώσει την ευκαιρία επίσης να κάνω ακρότητες. Ωραίες ακρότητες όμως. Δηλαδή, αν ο κεντρικός. Έχει σημεί σε παλιότερα βιβλία. Αν ο κεντρικός ήρωας πρέπει να κάνει χειρουργείο νεφρού, εγώ θα πάω στο χειρουργείο του νεφρού. Θυμάμαι ένα βιβλίο παλιό, η νύχτα της Λόρας, από τα πρώτα μου, ίσως δεκαετίας επομένως πια, όπου ο κεντρικός ήρωας είναι υπουργός οικονομίας. Όπου πρέπει να δω πώς είναι το γραφείο του υπουργού οικονομίας. Διότι, αν μου το περιγράψει εσύ που είσαι η σύζυγος του υπουργού, με το καλό, ας πούμε. Ναι, ευχαριστώ. Αν μου το περιγράψεις με απόλυτη ακρίβεια, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Διότι θέλω να δω, θέλω να πάρω την ατμόσφαιρα και την αίσθηση. Θέλω να δω πώς κάθεται ο υπουργός, ρε παιδί μου, σταυροπόδι. Τι βλέπω από πίσω του. Στην οδό Νίκης, είσαι του ρεπορτάζ, κατάλαβα. Είσαι ρεπόρτερ. Ακόμα και όταν γράφεις, δηλαδή είναι συγγραφέας ρεπόρτερ. Ο Σακελαρόπουλος, καταλάβατε. Θυμίζει κάτι άλλο. Θυμίζει κάποιους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Που μπαίνουν στη διαδικασία να βιώσουν, να δυνατήσουν, να παχύνουν, αυτό. Να βιώσουν ακριβώς τις συνθήκες του ήρωα που θα υποδηθούν. Και λιγότερο μου θυμίζει η συγγραφέα. Μου κάνει φοβερή και πολύ θετική εντύπωση. Κοίταξε, γιατί αυτό πρώτα απ' όλα έχω ανακαλύψει ότι μου πάει πολύ. Δεύτερον, έχω πληγές παλιές από τη νομική, ας πούμε. Okay, δεν ακολούθησα την δικηγορία. Ωστόσο. Μου άρεσε πάντα όλο αυτό το υπερηρέωση αθηνομικής. Πάντα βλέπα δίκες, πάντα διάβαζα σε εφημερίδες τα όσα συμβαίνουν. Πάντα βλέπα ταινίες που έχουν τέτοια θέματα, δικαστικά ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό υπάρχει μέσα μου. Οπότε μου άρεσε το στάδιο της έρευνας, το οποίο είναι μαγικό σε ένα βιβλίο. Δηλαδή να ξεκινάς και να ερευνάς αυτό το πράγμα. Πού είναι ο Στέφανος, το κελί του, το βλέπεις το κελί, το ακουμπάς. Δηλαδή, έχω κοιμηθεί σε κελί. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γι' αυτό το βιβλίο, για το συγκεκριμένο βιβλίο, ζήσατε την εμπειρία του να διανυκτερεύσετε στις φυλακές. Ναι, τρεις φυλακές. Είπαμε ότι είναι ο Αυλώνας, ο Θεός να φυλάει τα παιδιά. Είδα, ας πούμε, 18 φυλακές. Τα διαβατά της Θεσσαλονίκης και καταλήγει ο Στέφανος ο ήρωας, καταλήγει στην Κασαβέτια του Βόλου που είναι αγροτικές φυλακές. Και πρέπει να σας πω ότι είναι και ένα πάρα πολύ χορταστικό βιβλίο. Δηλαδή, εμένα τώρα μου έχει ξεκινήσει πάρα πολύ την περιέργεια. Θέλω οπωσδήποτε να δω τι συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο και θέλω οπωσδήποτε να δω πώς τελειώνει αυτό το βιβλίο. Οπότε μην μας πεις, γιατί να υπάρχει. Μαθηδιάρη, θα γίνω τώρα. Θέλω να σας πω ότι οι πέντε πρώτοι φίλοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-212-2300, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι σε κατάσταση εγρήγορσης. Μπράβο. Οι πέντε λοιπόν πρώτοι φίλοι θα κερδίσουν από ένα βιβλίο, το ολοκαίνουργιο βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου, το Σημάδι από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ευχόμαστε να σκίσει. Ευχόμαστε να έχει πολύ μεγάλη απήχηση, να το αγαπήσει πολύ ο κόσμος, να έχει επιτυχία. Να είμαστε. Να είμαστε. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που
μας ζωντάνεψες που μοιράστηκες την παρουσία σου, ναι, τη χυμαρόδη παρουσία σου μαζί μας. Υγεία, περιπέτειες. Ο χυμαρός είναι χειμωνιάτικος, ξεραίνεται μετά. Άρα λοιπόν δεν μου αρέσει. Εγώ ποτάμι. Ποτάμι. Να κυλάει. Την ποταμόδη λοιπόν παρουσία σου που μοιράστηκες μαζί μας. Και πραγματικά να έχεις πάντα, τι να σου πιστεύουμε, πέρα από υγεία, ζωντάνια, έμπνευση, περιπέτειες. Να μην βαρεθείς ποτέ. Να φτάσεις 100 χρονών και να μην βαριέσαι. Όχι άλλο κίνδυνο. Αυτό δεν είναι. Είναι πολύ ρυψοκίνδυνο. Και απλώ θέλω να σου πω ότι τώρα, με αυτό είναι ολόφρεσκο. Είναι ένα μωράκι το οποίο ακόμα. Είναι μωρό, ολοκιάρι. Είναι φρέσκο, φρέσκο. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, ότι είναι φρέσκο και το προσέχω, το φροντίζω, το χαϊδεύω. Ήδη έχω ξεκινήσει το επόμενο παιδί. Αυτά είναι συγγραφείς, παιδιά. Αυτά είναι συγγραφείς. Αυτά είναι οι σωστοί συγγραφείς. Σύ να τα βλέπεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μαμή. Καλή επιτυχία στο βιβλίο και σε όλα. Ερχόμαστε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε πάλι κοντά σας.